Εσείς είστε ξεκάθαροι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τα έχετε πει αυτά. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είστε υπέρ αυτής της ιστορίας έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, εννοώ. Και παλεύετε εκεί, ούτως ώστε κάποια πράγματα που θα είναι εις βάρος της χώρας μας να σταματάνε εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έρχονται εδώ. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος, έτσι. Παλεύουμε να τους χαλάσουμε τη σούπα. Ναι, το κάτω. Να υπάρχουν περισσότεροι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ που θα αποκαλύπτουν, θα φρενάρουν τα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει, θα ακυρώνουν όσες αποφάσεις μπορούν και κυρίως θα ενημερώνουν και θα οργανώνουν τις αντιστάσεις του λαού μέσα στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μία αντίληψη για την οικονομία. Και επειδή το θέμα της οικονομίας είναι βασικό συστατικό για να προχωρήσουμε, και θα έρθω και μετά και την ερώτηση σε εσάς, κύριε φίλη, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το πρόγραμμά σας για την οικονομία? Τι είναι αυτό που θέλετε δηλαδή στην ελληνική οικονομία ως Κομμουνιστικό Κόμμα? Με 5 γραμμές, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και είμαστε και πολλοί. Το ΚΚΕ λέει μια απλή αλήθεια που κρύβουν όλα τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καλή ώρα, γιατί μπορεί τώρα να λέει απεταξάμιν ο κύριος Φίλης. Δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό. Ότι εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά έχουν υπηρετήσει όλη αυτή την στρατηγική. Σωστό είναι αυτό, εντάξει. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι για να κερδίσει έστω και κάποια ανάσας ανακούφισης ο λαός μας, πρέπει να χάσει από τα κέρδη του το κεφάλαιο, πρέπει να δεχτεί πλήγμα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τα τιμολόγια που αυξάνονται του ρεύματος έως και 70%. Ποιος ευθύνεται? Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία? Είναι η πολιτική της πράσινης μετάβασης με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υποκαθεστούν όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας αντί να αξιοποιούνται όλες οι πηγές ενέργειας αναλογικά με στόχο να μην υπάρχει ενεργειακή φτώχεια? Είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που έχουν αυξήσει και μονιμοποιήσει όλα τα άλλα κόμματα? Αυτά που λέτε είναι γεγονός, είναι γεγονότα μάλλον, συμβαίνουν. Εγώ σας ρώτησα ποια είναι η δική σας πολιτική απέναντι σε αυτά. Ακριβώς. Είναι απέναντι... διαφορετικό το ένα με το άλλο, καταλάβατε. Ακριβώς. Η διαπίστωση είναι κοινή. Ακριβώς. Άρα απέναντι σε αυτά... ανατροπής του καπιταλισμού. Άρα απέναντι σε αυτά... Άρα ακριβώς, απέναντι σε αυτά... Σε ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Uh-huh. Αμφισβήτηση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρηματιστήρια ενέργειας. Πάλι για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από το εργατικό κίνημα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αντιπαράθεση εφόλησης ύλης με μια στρατηγική που αφαιρεί από τις τσέπες του λαού για να μπουκώνει με δισεκατομμύρια τους βιομήχανους, εφοπλιστές και τους τραπεζίτες. Μάλιστα. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που βλέπουμε αύξηση, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Εγώ μιλάω πάντα με αυτά που βλέπω και πάντα θα το λέω και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πιάτο. Ότι δεν ξέρω θα βγάλει η κάλπη το βράδυ. Ο κύριος Κουρουμπής μου λέει θα βγάλει άλλα. Ο κύριος Σαχινίδης λέει κάτι άλλο. Έχουν επιχειρήματα. Πάνε στον κόσμο, στην κοινωνία, μιλάνε. Εγώ δεν είμαι εκεί. Ορίστε. Και οι δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως οι μεγάλες συγκεντρώσεις που μόνο το ΚΚΕ κάνει. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κάλπες που στήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως των φοιτητικών εκλογών. Και η επαφή μας με τον κόσμο. Πρώτη είχατε έρθει, νομίζω. Που ήρθαμε πρώτη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αποδεικνύουν. ΔΑΠ ήρθε πρώτη. Δεύτερη βγήκε η ΔΑΠ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. ΔΑΠ. Το παραδέχονται όλοι, εξαίρεση οι ίδιοι. Αυτό είναι και ένας δείκτης αυτογελιοποίησης. Φανταστείτε, άμα τους πόνεσε τόσο ήταν των φοιτητικών εκλογών από την παρουσιαστική του ΚΚΕ, πόσο δυνατό θα είναι το χαστούκι το βράδυ των ευρωεκλογών με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Που είναι και ο πραγματικός, αξιόπιστος και μαχητικός αντίπαλος. Και η προμοναδική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης που ακολουθούν και τα άλλα κόμματα, για να μην γελιόμαστε. Όχι όλα. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 93% των αποφάσεων μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ το 75% και οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ νυν Νέα Αριστερά το 70% το ίδιο. Στις αποφάσεις μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς καλούμε τον κόσμο που σκέφτεται ακόμα και τώρα την τελευταία στιγμή αν πάω θα ψηφίσω ΚΚΕ, να πάει να ψηφίσει, γιατί με τη συμμετοχή του μπορεί να στείλει μήνυμα, γιατί με τη συμμετοχή του μπορεί να διαμορφώσει έναν ευνοϊκότερο σχετισμό, να χαμογελάσει το βράδυ των εκλογών. Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ, την επόμενη μέρα των εκλογών θα κατατεθεί μέσα στους αγώνες, εκεί που χτίζεται ο πραγματικός αντίπαλος στην πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να φρενάρουμε αντιλαϊκά μέτρα και να ανοίξουμε έναν ελπιδοφόρο δρόμο με μια διαφορετική οικονομία για τα συμφέροντα του λαού μας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου μισό λεπτό, η αποχή
Όλοι ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα μεταφράζεται είτε ως αδιαφορία είτε ως ανοχή και πράσινο φως για να συνεχίσει. Μου κάνει εντύπωση αυτή που δεν πάνε να ψηφίσουν καμιά φορά, μετά ζητάνε τον λογαριασμό. Σου λέει γιατί το κάνει αυτό, μα αφού εσύ δεν πήγες να ψηφίσεις. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού εκφράζει αποδοκιμασία, αντίθεση, ανησυχία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα, το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει αυτή την αντίθεση είναι το ΚΚΕ.